ξέρεις τι είχαμε. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να κάνουμε το εξής. Να καλέσουμε δύο ανθρώπους στο στούντιο, ε. Νομίζω είναι πρώτη φορά με το καινούριο στούντιο. Το κάναμε, σας καλέσαμε δύο πιο πολύ για να δούμε αν χωράτε. Οπότε τώρα εντάξει, μπορεί να φύγει. Χωρέσαμε. Εντάξει, βολευτήκαμε, βολευτήκαμε. Είναι μια χαρά. Όπως βλέπουν και στο, όσοι έχουν πατήσει να το ακούσουν, να δουν το άρθρο, έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Αλεβίζο και τον Μάριο Δημητρόπουλο, stand-up comedians. Να σας πούμε νέο αίμα, δεν, όχι νέο αίμα, εντάξει. Νέο, είμαστε νέο αίμα. Είμαστε... 35 χρόνων άνθρωποι. Ναι, ναι. Και είστε ήδη 5 χρόνια από ό,τι είδα στο χώρο, 6. Ναι, 5-6. Ναι, οπότε βέβαια από το χρόνο που είμαστε στο χώρο είμαστε λίγο νέο αίμα, ηλικιακά ναι. Όχι, οπότε πείτε το πώς θέλετε, εμείς το δω. Δεν είμαστε, εντάξει. Μαγιάτικο, ναι, όχι. Ναι, όχι, ναι. Είστε φρέσκες παρουσίες. Να ρωτήσω κάτι, είστε 35, είπατε. 35 εγώ. 34. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Οπότε... και ξεκινήσατε θεωρητικά μεγάλη, έτσι. Ναι. Το... Άρα καταλαβαίνω ότι όταν ήσασταν πιο νέοι, ρε παιδί μου, εκεί στις παρέσεις λέγανε πω τι αστείος που είσαι και τι αστείος που είσαι και κάνε τα αστεία και το ένα και το άλλο και γιατί δεν γίνεσαι, γιατί δεν το κάνεις αυτό σε πιο... πολύ κοινό, σε πιο πολύ κόσμο, έτσι. Περίμενε, περίμενε, κάτσε εσύ, περίμενε, περίμενε. Πόσο δύσκολο είναι, ρε παιδί μου, όχι, πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό το πράγμα να αποφασίσεις αυτήν την ηλικία να το περάσεις ένα χαρτί και να δοκιμάσεις την άμυση σου. Είναι δύσκολο, βέβαια από την άλλη το θέμα είναι ότι γενικά πάντα είναι δύσκολο νομίζω σε οποιαδήποτε ηλικία το να δοκιμάσεις τις δυνάμεις σου και αυτός είναι ο λόγος μάλλον που φτάσαμε τα 30 για να το ξεκινήσουμε γιατί μέχρι τότε εγώ ας πούμε μάγκωνα, πολλά χρόνια το σκεφτόμουν. Το έχεις και έλεγα, δηλαδή. Το ήθελα, αλλά ήταν πολλά χρόνια που μάγκωνα και έλεγα ότι θα ανέβω, θα είναι χάλια. Και τότε θα διαλυθεί η προσωπικότητά μου αυτό. Μια χαλαρή προσέγγιση τη. Αισιόδοξο τύπο. Ναι, ναι, ναι. Και του σκεφτόσουν από μικρό, ας πούμε, από λύκειο και τέτοια. Εντάξει, πανεπιστήμιο. Το stand-up comedy ως τέτοιο, όχι από τότε γιατί δεν ήταν και τόσο διαδεδομένο στην Ελλάδα. Υπήρχε μια μίξη διαφορών. Το σύλλαξε. Για stand-up αυτό. Ναι, κάνα δύο ακόμα. Και όψει πανούση πιο παλιά και δεν υπήρχε. Ναι. Αλλά όσο περνούσαν τα χρόνια, όλο και πιο πολύ έλεγα θα ήθελα να το δοκιμάσω. Θα ήθελα να το δοκιμάσω. Και κάποια στιγμή είπα στο δοκιμάσω γιατί έτσι πως πάει δεν θα το κάνω ποτέ. Ποια ήταν αυτή τη στιγμή, πώς. Πες και θέλω κάτι να ρωτήσω, να μας πει με ειλικρίνεια. Η στιγμή ήταν μίξη μιας δύσκολης χρονιάς που είχα και το ότι πλέον γίνομαι 30, οπότε μου δεν το κάνω τώρα, απλά θα πεθάνω κάποια στιγμή και δεν θα το κάνω ποτέ. Οπότε λέω να το δοκιμάσω. Εγώ θα ρωτήσω αν. Σου είχε πάντα. Πήγαινες φαντάζομαι να δεις stand-up πριν ασχοληθείς. Ναι, έχω πάει. Είδες ποτέ κάποιον που να ήταν μέτριος και να είπες αφού είναι αυτός θα το κάνω κι εγώ. Αλήθειες εδώ, έτσι. Αλήθειες. Μόνο δεν θα πούμε ονόματα. Δεν θέλουμε. Δεν θα ακούμε ούτε κουτσομπολιό ούτε τίποτα. Δεν είμαστε. Αλλά αλήθειες. Θα πω την αλήθεια που είναι ακόμα χειρότερη. Ότι είδα πολύ καλό. Και είπα μπορώ να το κάνω καλύτερα. Δηλαδή, μιλάμε για τέτοιο πρόβλημα. Κάτσε αυτό. Είναι πολύ αντιφατικό τώρα από την απεσιοδοξία στην αυτοπεποίθηση. Είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Δηλαδή. Εσύ, Μάριε, αντίστοιχα. Δηλαδή, ήθελες από μικρός και κόλωνες. Εγώ από μικρός, εντάξει, επειδή παίζω μουσική. Οπότε είχα μια επαφή με το κομμάτι του performance και την έκθεση. Μου ήταν κάπως πιο. Εύκολο στο να. Ήμουν αυτός ο τύπος που είπες ακριβώς. Α, ο αστείος που λέει πράγματα. Δηλαδή, έκανα μια μορφή stand-up πάντα στον καφέ, στην πύρα και τέτοια. Έλεγα ιστορίες και. Αλλά δεν ήταν ποτέ ότι. Α, να κάνω stand-up. Δεν μου είχε περάσει μυαλό. Γιατί δεν υπήρχε και τόσο το stand-up, ας πούμε, ώστε να δω και να. Δεν έβλεπα και stand-up, η αλήθεια είναι. Και κάποια στιγμή ήρθε και το stand-up, ανέβαινε στην Ελλάδα. Και είπα και εγώ, wow. Πέσανε κάποια βίντεο. Στα μάτια μου πήγα να δω stand-up και είπα «Α, θέλω να το κάνω». Γνωριζόσασταν χρόνια ή... Όχι, όχι. Όχι. Και πώς, πώς νιώσατε όταν γνωρίζεις ένας τον άλλον. Είπαμε «Αυτός είναι γεννημένος για μεγάλα πράγματα, έλα εδώ». πώς νιώσαμε. Εντάξει, εγώ δεν τον συμπάθησα και πολύ τον Γιώργο. Στην αρχή. Μπράβο, αυτά θέλουμε. Αυτά θέλουμε, για να ακουστεί το... Εγώ τώρα το μαθαίνω αυτό. Ρε παιδί μου, δεν ήμουν όχι, τι είναι αυτός. Εντάξει. Δεν είπα και ότι, ωραίος παιχταράς, ναι, θα κάνουν πράγματα μαζί. Απλά ήταν εντάξει, ξέρω εγώ. Δεν μου, είναι αυτό που κάποιοι σου βγάζουν στην αρχή κάτι. Ήμουν λίγο, μπορεί να ήμουν και εγώ περίεργος και να μου βγάζει, να έκανα προβολή δηλαδή, ότι περίεργος είναι αυτός.
και να ήμουν εγώ περίεργος. Αλλά τέλος πάντων δεν τον είχα και. Α, πάμε για καφέ να πιούμε μπύρες, ναι, να τα πούμε. Αυτό. Και τι άλλαξε. Με το χιούμορ σε κέρδισε. Τι άλλαξε. Ναι. Βγήκαμε, κέρασε. Ναι, παιδιά, έπρεπε να δείτε τι γέρασε παρά με του άλλου. Αυτά δεν τα είχα. Έχει συνεφιάσει. Τίποτα. Βγήκαμε, με κέρασε μια μπύρα, ένα μεζέ και τελειώσαμε όλα. Οκ. Άρα είσαι του τζάμπα, εσύ. Λέω, δηλαδή, άμα σε κεράσει κάποιο κάτι. Είμαι του. Να είναι ο άλλο Μερακλή, θα το έλεγα έτσι. Τον κέρδισα με τα λεφτά μου, μάλιστα. Λοιπόν, οκ. Ξαβαράσιμο. Όχι, εντάξει, και εγώ στην αρχή, επειδή. Εντάξει, είναι πολλοί κόσμος. Πότε γνωριστήκατε? Γνωριστήκαμε από μακριά πρόπερση. Στην καραντίνα. Ναι, ναι. Σε κάποια φάση όπου θέλαμε να κατέβουμε, ο Μάριος είναι ο άνθρωπος του stand-up comedy στην Πάτρα. Δεν το λέει γιατί είναι με τριόφρον. Δηλαδή... Εκεί έχει μεγαλώσει κιόλα. Ναι, είμαι ο Πάτρα και έχω μεγαλώσει και έκανα πράγματα εκεί. Είχα ξεκινήσει να τρέχω κάποια open mic, διάφορες παραστάσεις στην Πάτρα. Αυτό, επειδή ήμουν εκεί, λέω: οκ, okay, να στήσω εδώ τη φάση. Αλλά μετά είπα ότι εντάξει. Έχει έρθει εδώ τώρα, έχει έρθει. Ναι, ζω στην Αθήνα τώρα και. Εντάξει, το είδα ότι ήταν μονόδρομος. Δηλαδή και το να είσαι stand-up κωμικός στην επαρχία. Κάπου κάποια στιγμή θα έρθει το ταβάνι, ναι, ναι, που θα πεις, ωραία, παρακάτω τι κάνουμε. Και ή θα πας στην Αθήνα να ασχοληθείς και να δουλέψεις ως κωμικός, ή κάποια στιγμή, αν κάτσεις στην επαρχία, θα το βαρεθείς και θα το παρατήσεις. Οπότε ήταν μια διχάλα που είχε εύκολη, ναι, πρόσβαση στο, ναι, να μετακομίσω. Ναι, οπότε από εκεί, για να κατέβουμε κάποια στιγμή μαζί με άλλους κωμικούς να παίξουμε στην Πάτρα, ήταν η γνωριμία ότι αυτός είναι ο άνθρωπος που μιλάμε. Και μετά σιγά σιγά κάπως μιλούσαμε, είχαμε μια επικοινωνία. Ο Μινάρας. Ναι, ναι. Ο Μαν της μιλάμε Πάτρας. Αυτό το Μινάρα. Βασικά, αυτό ακριβώς είναι, παιδιά. Ότι όποιος ήθελε να κατέβει κάτω, πάρτε τηλέφωνο του Μινάρα. Αυτό. Μην κορεδευόμαστε. Στείλτε στο Μινάρα. Και μετά ανέβηκε στα μέρη μας ο Μάριος, οπότε από εκεί γνωριστήκαμε, αρχίσαμε να κάνουμε παρέα, είδαμε ότι κολλάμε και λίγο κωμικά, με συμπάθησε, όπως κατάλαβα τώρα. Σε ανέχτηκε τον εαυτό, ναι, ναι, και κάπως κόλλησε. Εσύ πιο χαλαρός, τον είχε συμπαθήσει πιο εύκολα εσύ. Ναι, αλλά τώρα πώς το λες. Μετά από αυτή την απόρριψη. Δηλαδή δεν πρέπει να αντιπαθείς και πολύ κόσμο. Έλα, θα δουλέψουμε εδώ πέρα. Ναι, εντάξει, κάπως connecting people. One man. Είναι να φτιάξουμε σχέση εδώ σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Και την απόφαση να κάνετε κάτι μαζί. Πώς ήρθε αυτό? Αυτό ήρθε πέρσι, όταν πλέον καταλάβαμε ότι είμαστε στο σημείο από το τι υλικό έχουμε μαζέψει να είμαστε σε ένα τέτοιο επίπεδο, το να πούμε ότι θα κάνουμε ένα βήμα, να παίξουμε παραπάνω χρόνο πάνω σκηνό ολοκληρωμένα ο καθένας, ξέρω εγώ, 40-45 λεπτά, και μετά καταλάβαμε ότι λίγο τα στυλ μας μοιάζουν, αλλά δεν είναι και ίδια. Δηλαδή, είναι σε παρόμοια θέματα, διαφορετικές οπτικές. Μιλάμε λίγο για τους ίδιους ανθρώπους, γιατί είμαστε και στην ίδια γενιά, και λίγο κοινοί άνθρωποι, ρε παιδί μου, σαν εναλλακτικοί άνθρωποι γενικά. Οπότε κάπως ότι κολλάει όλο αυτό, δεν είναι και σαν παράσταση. Θέλαμε να είναι, μην είναι απλά κολλημένα πράγματα, να είναι και μια παράσταση που να έχει μια οπτική, ας πούμε, στα πράγματα. Και αυτό μας το έκανε πολύ εύκολο. Η αλήθεια είναι ότι, ωραία, αυτό δεν βγαίνει καλά, πάμε να το δοκιμάσουμε. Πόσο καιρό το δουλεύετε τώρα? Ουσιαστικά από το... Έχουμε κάνει κάποιες παραστάσεις από το καλοκαίρι. Ναι, μετά. Καλοκαίρι ξεκινήσαμε. Εντάξει, ξεκινήσαμε να το δουλεύουμε στο μυαλό μας πώς θα μπορούσε να γίνει, γιατί δεν είναι απλά ότι το βάζεις κάτω, πάμε να παίξουμε. Να δεις τα κείμενά, ναι, σου, να τα στρώσεις. Ναι. Κάναμε και ένα tour, παίξαμε σε κάποιες πόλεις τώρα. Πήγαμε σε 7 πόλεις, Θεσσαλία, Βόρεια Ελλάδα, να δούμε λίγο πώς κουμπώνει όλη η παράσταση, πώς ταιριάζουμε, πώς είμαστε μαζί και στο δρόμο ταξιδεύουμε. Γιατί αυτό δεν είναι. Πολύ ωραία. Πήγε πάρα πολύ καλά. Πήγε πολύ ωραία για κάποιον που δεν τον συμπαθούσε στην αρχή. Αυτό, γι' αυτό δηλαδή. Θα το λέω συνέχεια. Βγήκε πολύ εύκολα. Μπορείς να γράψεις και ξέρεις και. Σίγουρα θα γράψεις. Αυτό σίγουρα θα γίνει. Θα αρχίσετε κι εσείς να γράφετε αυτό σύντομα, έτσι κι αλλιώς. Το κάνουν αυτό. Δηλαδή και ο Βίρονας με Μαθιουδάκη, αστεία από ένα πάνω στον άλλο. Θέλει, χρειάζεται να κάνεις callback για ένα πάνω. Γιατί παίζουν τόσο πολύ τα δίδυμα? Δηλαδή είναι κάτι που. Παλιά ήταν και ο Ζάμπρος με τον Ρατζαράκη, Βίρονας με Μαθιουδάκη. Παίζουνε φουλ. Φουντούλης Πιλιόπουλος. Πώς Παρδάνης με τον Ντενίζ. Είναι πολλά. Είναι ωραίο το double bill που υπάρχει σαν έννοια, γιατί παίζεις από
40-45 λεπτά έκανε. Σε Φερλής Καπετάνιος. Σου άρεσε. Και εδώ τελειώνει η κουβέντα. Αυτό ήταν το double bill. Τέτοια κομμωδία κάστρο. Σου φερλήκαμε τα παιδιά. Περίπου. Σαν το καπετάνιο. Είμαστε πιο πολύ καπετάνιοι. Το πιο γρήγορο cancel τη ιστορία. Εμφανιστήκανε. Όχι, γεια σα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή μέρα. Παιδιά, κάνουμε πλάκα. Δεν έχουν καμία σχέση. Πιστεύω προ το παρόν. Δηλαδή αυτό συμβαίνει και με τους, τους υπόλοιπους. Σας μπερδεύουνε ποτέ, δηλαδή να πούνε σένα ότι είσαι ο Αλεβίζας και σένα. Κοίτα, ακόμα... Συγγνώμη, παρέσει, αυτός εδώ δεν είναι ο Βίρονας. Δηλαδή, κοιτάξτε τον. Είναι Βίρονικος. Ας το βγάλουμε από πάνω λένε, μας, ναι, έτσι. Μου τα λένε. Άρα, είναι ο χαμένος αδερφός του Βίρονα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, αλλά είναι. Είμαστε... Έχουν συγγένεια πέρα από την πλάτη. Όχι αίματος όμως. Με έχει βαφτίσει η μαμά του Βίρονα. Αλήθεια. Ναι. Έλα, ρε. Γι' αυτό μοιάζουμε. Απίστευτο. Ωραία. Οπότε, αν θέλετε να πείτε κάτι κακό για τον Βίρονα. Ή όχι, αν θέλετε κάτι για τον Βίρονα. Τι κακό να πει για τον Βίρονα. Δεν υπάρχει. Ποιοι, πέρα από την πλάκα, βλέποντα stand-up, ποιου έτσι πιο πολύ. Λέγατε, σαν αυτόν θέλω, ας πούμε, λίγο το χιούμορ να πιάσω, ή αυτό μ' αρέσει, ή αυτό. Εγώ πρώτη φορά που είδα βίντεο από Έλληνα κωμικό και είπα, wow. Θέλω να παίξω έτσι. Ήταν το σύνθετο του Μιχάλη, το Χιουδάκη. Είδα αυτό πρώτη φορά, μου το στείλανε και μου λένε: κοίτα αυτό τον τύπο. Το φέρνει κοντά. Ναι, αλλά μην το πάει και κατευθείαν. Όχι, το σύνθετο είδα πρώτη φορά. Και μου στείλει ένα φίλο και μου λέει: κοίτα αυτό το μουστάκια. Αυτό το μουστάκια, έτσι. Είδα το σύνθετο και λέω: wow. Εντάξει, το σύνθετο εννοείται, δηλαδή όλο αυτό το να βγάλει τις τρύπες ο οποίος, δηλαδή ήταν κάτι που το έχει κάνει ο πατέρας μου και συνδέθηκα φουλ, γέλασα πάρα πολύ. Και από εκεί κάπως έτσι ξεκίνησε και είπα ναι. Μετά στην πορεία εντάξει, υπάρχουν και αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν πολύ καλοί κομικοί. Και πολύ τελεία. Και δηλαδή. Ναι. Να ρωτήσω κάτι, επειδή εγώ δεν έχω την εξοικείωση που έχετε, και εσύ που έχεις, δηλαδή έχω δει πολύ λίγα stand-up στη ζωή μου και δεν σας ξέρω όλους εσάς. Σας ξέρω, κάποιους ξέρω, κάποιους δεν ξέρω. Οι νέοι ρε παιδί μου που λέει που υπάρχουν πάρα πολλοί, κλέβουν υλικό απ' έξω. Υπάρχει αυτή η φάση. Γιατί όχι. Έχω ακούσει και κάτι τέτοια. Όχι. Ότι κλέβουν υλικό απ' έξω. Μπορεί να συμβεί σε κάποιο open mic να εμφανιστεί κάποιο. Open mic, αυτό πήγα να πει. Ότι πει... παίζει. Γιατί σε open mic πάνε άπειροι και. Α το καλεσμένο. Δηλαδή. Κάτσε, Βίρονα. Κάτσε, μα έχω. Γιώργο, μας έχει Γιώργο, έχει την ευκαιρία. Αλλά θα τα. Εμείς μιλάμε συνέχεια. κόσμο. Αυτό που μπορεί να συμβεί είναι ότι στις βραδιές open mic που είναι βραδιές που ουσιαστικά δοκιμάζουμε υλικό. 5 λεπτά ο καθένας και είναι και οι βραδιές που ξεκινάει κάποιος νέος άνθρωπος στο χώρο να δοκιμάσει. Ότι μπορεί να έρθει κάποιος να έχει κλεμμένα αστεία, αλλά δεν γίνεται, δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει αυτό και να μην του πει κάποιος ότι αυτό το πράγμα δεν επιτρέπεται. Οπότε αλλάζεις αστεία, αλλάζεις υλικό και με άλλο υλικό θα παίξεις την άλλη φορά. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Εσείς πάτε σε open mics τώρα. Πώς πάει ο Ήρβινγκ, ας πούμε, και παίζει μπάσκετ στα γήπεδα της Νέας Υόρκης, παρόλο που είναι superstar και τέτοια, πάει και σουτάρει, παίζει με τους απλούς. Να πω εσείς... ότι δεν είναι αυτή η αναλογία. Δεν ξέρω... Ναι, ρε παιδί μου. Εγώ σε σαν παράδειγμα. Συνδέθηκα. Σαν παράδειγμα το λέω. Δεν πιστεύω ότι γίνεται. Εννοείται πάμε. Εννοείται. Πώς θα δοκιμάσεις. Εκεί αυτό το κάνεις για να δοκιμάσεις νέα αστεία, ας πούμε. Κυρίως αυτό. Θα δοκιμάσεις νέα κείμενα, θα πας σε κάποια παράδειγμα να παίξεις κανένα guest, κανένα πεντάλεπτο, όπου μπορείς. Γιατί εντάξει, τα δοκίμενα τα καινούργια πρέπει να τα δοκιμάσεις σε κοινό. Όσο και να τα πεις στον τοίχο, δεν θα γελάσει αυτό. Ναι. Και όσο και αν σου φαίνεται σε ένα άντια αστιάρα έγραψα, μπορεί να γίνει το τελείως αντίθετο. Και το να έχεις γράψει μια χαζομάρα και να πάει να σκοτώσει. Και λες, τι έγινε τώρα. Εντάξει, κάποια στιγμή καταλαβαίνεις και λίγο τι μπορεί να δουλέψει από ένα σημείο και μετά όσο. Ανεβαίνεις και έχεις εμπειρία, αλλά δεν μπορείς να είσαι και ποτέ 100% μέσα. Είναι λίγο. Είχατε κανένα αστείο τέτοιο αγαπημένο που πέθανε και. Τώρα, σε αυτή την παράσταση. Ένα και δύο. Δοκιμάζατε. Στην πραγματικότητα, σε αυτήν είναι και λίγο τα κείμενα που χτίζαμε σιγά-σιγά από την οπότε αρχή. Έχουν δοκιμαστεί. Οπότε. Ναι. Οπότε αλλά... το είδαμε και λίγο όταν το παίζαμε και από τούρ και πιο παλιά, ότι όταν άμα κάτι δεν δούλευε πολύ. Όσο και να το αγαπούσαμε, όσο και να το νιώθαμε παιδί μας, άστο. Δηλαδή, άμα δεν περνάει. Δεν περνάει. Πέτα το. Αυτό πόνο ψυχής το πετάς ή.
Κοίτα. Ή λες θα του δώσω άλλη μια ευκαιρία. Όχι, όσοι και να του δώσει, άμα δεν δουλεύει, δεν δουλεύει. Τέλος, το πετάς. Δεν γίνεται. Πιστεύω ότι η πρώτη φορά που θα πετάξει κάτι είναι δύσκολη. Γιατί λες, μωρέ, μήπως δεν το έπαιξα καλά. Ή μήπως δεν το κατάλαβαν. Π.χ. στην τάδε πόλη δεν είναι τόσο. Μήπως δεν. Αλλά εντάξει, πρέπει να το αποδεχτείς ότι πρέπει να πετάξει πολύ υλικό. Αυτό είναι. Από ένα σημείο και μετά, δηλαδή, γράφεις, πετάς. Πετάς, δεν γίνεται. Είναι όπως λέει ο Λούι, για να βγάλω ένα special, πρέπει να ξεκινήσω να γράψω 3 ώρες. Για να μπορέσω να φτάσω στη μία την καλή τη σφιχτή, να βγει αυτό σαν το σπαθί των σαμουράι, το καλογιαλισμένο. Πρέπει, θέλει πέταμα. Στο Λου είχατε πάει δημάδια. Εδώ. Ναι. Ναι. Α, ναι. Ναι, και δεν το λέω με περηφάνεια. Τώρα δεν ξέρω τι θα έκανα, να πω την αμαρτία μου. Αλλά ναι. Εντάξει, τι τώρα, και τότε ξέραμε. Εγώ θα ξαναπήγαινα. Γιατί είναι ένα κωμικό world class. Άρα εσύ διαχωρίζει τον καλλιτέχνη από το έργο. Να τα. Εσύ τον έφερε στην κουβέντα. Κοίτα, και εγώ πήγα. Δηλαδή και εγώ πήγα. Εγώ δεν πήγα, αλλά δεν ήμουν καν εδώ. Οπότε. Ήταν λίγο εύκολο, ναι. Δεν μπήκα ποτέ στο δίλημα. Αλλά ναι, όχι με. Πα με τη στύψη σου, ξέρει. Αυτό είναι, ρε παιδί μου. Νιώθει λίγο περίεργα. Κάτι έχει σπάσει μέσα σου. Δεν είναι ο ίδιο. Οκ. Γιατί δεν ήταν καθόλου οκ αυτό που έκανε. Αλλά. Δεν ξέρω. Καλά, ναι, φρικτό ήταν, όχι απλά δεν ήταν οκ. Okay. Αυτό, εντάξει, σίγουρα. Να έχεις τη δύναμη και να. Σε αυτό το κομμάτι, ρε παιδί μου, ναι. Είναι ελεηνό. Προφανώς αυτό το κομμάτι, δηλαδή, δεν τον ακυρώνεις αυτό που έχει κάνει. Αυτό είναι φρικτό, ας πούμε, το ότι γνωρίζεις αυτό το κομμάτι, αλλά κοίταξε να δεις. Αν ήταν, ας πούμε, για παράδειγμα, να ακυρώνεις κάποιους καλλιτέχνες και να πετάς το έργο τους για... Okay, έχουν κάνει και άλλη φρικτά πράγματα. Δηλαδή με το ίδιο σκεπτικό, ας πούμε, σκεφτόμουν να μην ξανακούσω Michael Jackson ποτέ. Το θέμα είναι αν σε αυτούς συνεχίζομαι να δίνεις βήμα. Δηλαδή, okay, ο Michael Jackson είναι εύκολο γιατί δεν ζει πια. Το θέμα είναι αν απλά. Σίγουρα, ναι, αυτό... είναι λίγο εκ του ασφαλούς, ναι, αυτό το παράδειγμα. Αλλά... Το ερώτημα είναι: του δίνεις ξανά venue να παίξει, του δίνεις ξανά special στο Netflix. Του δίνεις... Εκεί νομίζω είναι το ερώτημα. Ναι. Εντάξει, είναι και το ερώτημα του αν θα πας. Το δηλαδή, είναι. Εγώ τότε πήγα. Τώρα δεν θα πήγαινα. Με την έννοια του ότι. Ξέρεις τι γίνεται. Το stand-up είναι και λίγο μια ιδιαίτερη υπόθεση. Γιατί είναι πολύ προσωπικό. Mm. Μα έκανε πολύ αστεία, δηλαδή, για το. Ναι, ναι. Ο ίδιος τα γράφει, ο ίδιος τα παίζει, ο ίδιος τα σκηνοθετεί. Είναι όλο αυτός ο άνθρωπος και υπάρχει και στο υλικό. Δηλαδή θα πει και κάτι γι' αυτό. Mm. Δεν είναι ότι έχω γράψει ένα άσχετο τραγούδι που κάτι λέει και ξέρω εγώ ποιος είμαι στη ζωή μου κτλ. Οπότε εκεί το να πας και κάπως του δίνεις λεφτά, θα μου πεις τώρα περιμένει τα δικά μου τα λεφτά. Όχι. Αλλά είναι και λίγο. Καλά, μπορεί κιόλας. Γιατί μετά... άμα τον έχουν κόψει από παντού. Εντάξει. Εντάξει, τον έχουν κόψει από παντού. Αυτό είναι και λίγο ένα ψέμα με ποια έννοια. Ναι, οκ, δεν παίρνει στο Netflix που είναι πόσα εκατομμύρια. Είχε ανεβάσει από τότε 3 εντάξει, special. Δηλαδή, στο Σέλλαν έχει ξαναπέξει. Δεν είναι ότι. Δεν είναι ότι... Δεν έχει πάει στην ανεργία ο άνθρωπος. Και... Όχι, δεν έχει πάει στην ανεργία, αλλά εδώ πέρα, άμα έρχονταν, θα έπρεπε να πληρώσει κάποιο 150 ευρώ τότε και ήρθε με 35. Βασικά δεν θα έρχονταν καν, νομίζω. Δεν θα έρχονταν καν στην Ελλάδα, άμα δεν είχε γίνει όλο αυτό. Αυτό ισχύει. Το οποίο είναι ένα deal όμως, το οποίο δεν είναι και κάτι τραγικό για του ενό ανθρώπου. Υπάρχουν αστεία που φοβάστε να κάνετε, ή που δεν κάνετε, ή που δεν πιάνετε, ή που θα θέλατε να κάνετε, αλλά λόγω πλαισίου, κατάστασης. Ναι, αλλά όχι. Ας πούμε, θρησκεία είναι λίγο ζώρικο στην Ελλάδα. Και με την έννοια του είναι λίγο ζώρικο, άμα θες να παίξεις. Ναι, και εγώ εκεί θα στο πήγαινα. Θα στο πήγαινα τώρα να κοροϊδιάνω με Θεό. Ναι, περισσότερο σαν θρησκευτικό. Θρησκεία ή αυτό που έγινε με το Ρούπο, με την Κύπρο. Ναι. Βλέπεις ξαφνικά ένα πράγμα που. Οπ, εδώ είναι λίγο. Γιατί περίμενο. Είναι πλέον λίγο ο κόσμος περιμένει στη γωνία να έχουμε γίνει full. Κριτές όλοι και είναι και πολύ δύσκολα πλέον με τα social και το ίντερνετ. Το... Μπορείς είναι σε μια πολύ μέρα εύκολο το cancel. Μπορείς σε μια μέρα να φας cancel και να τελειώσεις. Λίγο να βγει το βίντεο, οπότε... να το ανεβάσει ένας και να θέλει... σε παρεξηγήσουν ή οτιδήποτε. Δεν είναι εντάξει βέβαια. Τα ίδια κείμενα θα λέγαμε. Ενώ απλά πλέον θα δώσεις ένα παραπάνω φίλτρο στο πώς θα... τι θα πεις γιατί σκέφτεσαι... Okay, όλο αυτό με το politically correct, ας πούμε, έχει αλλάξει και ο κόσμος είναι full πιο αυστηρός και περιμένει να... Εντάξει, εγώ δεν νομίζω ότι αυτό όμως σε αυτά τα οποία είναι ένα κόψιμο αφορά τόσο τη μόδα του
cancel culture ή political correctness. Θέλω να πω ότι στην πραγματικότητα, ας πούμε στη θρησκεία που είπα, η Ελλάδα πάντα, ναι, παραδοσιακά ήταν. Δεν ναι, έχει γίνει τώρα. Αυτό. Και απλώς έπρεπε, μπορούσε να ξεφύγει ένας καλλιτέχνης μόνο αν είχε τόσο αναγνωρισιμότητα ώστε να πει ότι δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή ο Πανούσης να πει: ωραία, Πανούσης, θα βάλω την ελληνική σημαία με το σφυροτρέπανο και ναι, χέστηκα. Ναι. Κατά τα άλλα, πάντα ήταν περίεργο. Και εγώ νομίζω ότι αυτή είναι η πλευρά που είναι τα περίεργα πράγματα. Γιατί αυτή είναι η πλευρά που θα σου στείλει και μηνύματα να πάθεις κακό και θα σε απειλήσει και τέτοια. Δεν είναι τόσο η καινούρια μόδα. Απλώς γενικά τόσο το social media, internet και τα λοιπά το κάνει και πιο εύκολο. Δηλαδή τον ξέρεις κάποιον, του στέλνεις πολύ εύκολα στο Messenger. Θέλω να ψοφήσεις. Αυτό είναι λίγο. Το έχω πάθει με αστεία με θρησκεία, ας πούμε. Σου στέλνουν ψαγούς. Για θρησκεία. Ναι, επειδή έχω κείμενα που με θρησκεία. Παλιά είχαν βάσει ένα κομμάτι, ας πούμε, και δεν είχε, είχε κάποιες αντιδράσεις περίεργες έτσι, στο social. Αξιότι δεν ήταν ότι έσκασε στρατός και... Ναι, ναι, ναι. Ότι... Αλλά κάποιοι... αυτά online είναι. Σε επηρεάζουν τα μηνύματα. Κοίτα, στην αρχή εννοείται. Στην αρχή φρικάρεις, στεναχωριέσαι. Είσαι σε φάση όπου τι γίνεται τώρα. Εντάξει, στην αρχή. Αλλά μετά, okay, το συνηθίζεις. Λες ότι okay, είναι κομμάτι της δουλειάς. Μπορεί να... Δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους. Και πας παρακάτω και τα διαχειρίζεσαι διαφορετικά. Σφίγγει λίγο το στομάχι και λες. Κοιτάς, επειδή στην αρχή είσαι και όταν ξεκινάς κιόλας, επειδή έχεις και την ανασφάλεια, ότι είναι καλό αυτό που κάνω, δεν ξέρω, είναι και λίγο για να μου τη λένε τώρα, οκ, okay, μάλλον δεν ήταν καλό αυτό που είπα. Οπότε αρχίζεις και σκέφτεσαι για τον εαυτό σου λίγο, τι κάνω. Ναι, είναι περίεργο. Αυτό είναι το θέμα, να μην σου κλονιστεί η αυτοπεποίθηση. Βασικά να μην χαλάς το μυαλό σου. Αυτό. Και ξεφύγεις να πας σε έναν άλλο δρόμο, να αρχίσω να λέω πράγματα που. Και να δεν αρχίσεις... τα θες, αλλά το κάνεις και να αρχίσεις. Να... Θα παίζεις μετά για το κοινό, ας αυτό, πούμε. Θα γίνεις λίγο. Θα σου αυτό. Ναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Είστε μαζί, έχετε ξεκινήσει αυτό που λέγαμε και στην αρχή, μια πενταετία. Μέσα σε αυτήν την πενταετία έχουν περάσει μια πανδημία και έχει γιγαντωθεί και το TikTok. Που βλέπω πάρα πολλούς κωμικούς, ρε παιδί μου. Και κοίταξε, το TikTok είναι η φάση τώρα. Δεν είναι το Facebook, δηλαδή ξέρεις. Ισχύει, full. Πώς. Το έχετε εκμεταλλευτεί? Καθόλου. Τίποτα. Είμαστε boomers. Βαριέστε ή δεν το έχετε? Είμαστε, λέμε ότι πρέπει να το κάνουμε, αλλά είμαστε λίγο μπαρμπάδια σε αυτό. Και πρέπει να γίνει αλήθεια. Είναι, γιατί είναι κομμάτι της δουλειάς. Αυτό πρέπει να το πούμε και να το καταλάβουμε κάποια στιγμή, ότι θα μας βοηθήσει. Γιατί μπορεί ένα βίντεο να ανέβει, να εξαργυρώσει κάποιο κοινό στις παραστάσεις σου. Και δεν το κάνουμε. Γιατί δεν πάμε εκεί λίγο εμείς με το Σταυρό, live, να έρθει ο κόσμος να μας δει. Να δει το performance. Παλιά εκεί βάζουμε αφισούλες στο δρόμο. Ελάτε. Η παράσταση λέγεται πάνω απ' όλα άνθρωποι, ναι, και η αφίσα είναι με τσιπουράκι και μεζέ. Οπότε τώρα δεν θα γίνουμε TikTokers καλή ποτέ, αλλά πρέπει κάτι να κάνουμε. Θα το βιντεοσκοπήσετε? Είναι στα πλάνα σας? Θέλουμε. Εντάξει, κάποια στιγμή αυτό, όταν μια παράσταση σφίξει και τελειώσει και παιχτεί αρκετά, πρέπει να φύγει και να την ανεβάσει στο YouTube, να τη δει κόσμος και από εκεί και πέρα ξεκινάει σιγά σιγά να σε μαθαίνει κάποιος κόσμος, γιατί δεν είμαστε και ακόμη και τώρα που έχουμε κάποια μεγάλη δυναμική, ας πούμε, δεν μας ξέρει κανείς. Και στο TikTok να τα μάθει. Οπότε σιγά σιγά. Κομμάτια. Αυτό. Συνέχεια για να τα πάρει ο αλγόριθμος και δεν ξέρεις που θα μας ανεβάσει. Έτσι, έτσι. Και είναι με... Αρχώθηκα ήδη. Ναι, θα τον προσλάβουμε για υπεύθυνο. Και μετά έχετε και το σόλο. Τώρα συγγνώμη σας διχάζω, αλλά ή δεν το σκέφτεστε? Κοίτα, πώς το σόλο πάει πιο καλά, αυτό θα σας ρωτήσει. Όχι, προς Θεού. Απλά νομίζω ότι η σόλο παράσταση είναι μια κατάκτηση. Αυτό είναι. Ο ένας κωμικός μετά από ένα σημείο ή θα κάνει double bill, θα παίξουν, ή θα κάνει σόλο. Από τη στιγμή που αποφασίσαμε να κάνουμε τώρα double bill, τώρα το solo δεν υπάρχει στο μυαλό μας. Σαν, είναι δηλαδή στο μέλλον, κάπου στο βάθος, αλλά... Γιώργο, στο δικό σου μυαλό, μετά από αυτά που είπες στην αρχή, υπάρχει τώρα το solo? Το σκέφτομαι εγώ πολύ έντονα εδώ και λίγη ώρα. Αλλά ναι. Στην επόμενη εβδομάδα στο Rockwood μόνος μου. Τρίτες στο Rockwood θα παίζω εγώ. Λοιπόν, αυτό το λέω γιατί Τετάρτη στο Rockwood παίζουμε το παράσταση πάνω από ένα άνθρωπο. Είναι κάθε Τετάρτη. Το Rockwood που είναι? Το Rockwood είναι στο κέντρο, δίπλα από το μουσείο. Πατησίων. Δεν το λέω, δεν το λέγαμε. Εγώ τα ξέρω για τον κόσμο που μας ακούει. Βεβαίως. Πατησίων και Βασιλέως Ηρακλείου 2.
Αυτή είναι η διεύθυνση. Κρατησούλες ηλεκτρονικά. Τι ώρα ξεκινάτε? Ξεκινάμε 9.30. Έχουμε προσέλευση 9 για να ξεκινήσουμε 9.30. Να έχουν να κάνουν τις παραγγελίες τους και να είμαστε έτοιμοι. Μια χαρά. Προλαβαίνουν και το τρένο μετά. Αυτό ναι. Θέλουμε να έχουμε τελειώσει. Απλοί άνθρωποι. Αυτό. Καλή παρέα και κάνω. Να φύγει ο κόσμος, να πάει και εξή, να σηκωθεί, να φάει το κολατσό του. Θα είμαστε ειλικρινείς, δεν την έχουμε δει ακόμα την παράσταση, αλλά επειδή έχουμε στείλει κατασκόπους και έχω... Κλασικός ψεύτης. Όχι, δεν έχει δει, αλλά λέει... Να πάμε. Ναι, όχι, θα έρθουμε προφανώς. Απλά θέλω να ρωτήσω, έμαθα από τους κατασκόπους μου, ότι πιάνετε και πολύ προσωπικά πράγματα στην παράσταση. Δηλαδή, μιλάτε για ψυχοθεραπεία, μιλάτε για φορές που σας έχουν πιάσει για κατοχή ουσιών, μιλάτε για... Τα λέει όλα αυτά ο Γιώργος. Μιλάτε για μια ιατρικά θέματα. Αυτό, το να κάνεις πλάκα για πράγματα τα οποία, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι και δύσκολα και σκληρά και είναι και σαν ένας τρόπος να το... σαν μια ψυχοθεραπεία πάνω στη... Φούλη, η αλήθεια είναι ότι όταν κάτι το διακομωδείς ακριβώς το απομυθοποιείς. Δηλαδή φεύγει ένα... αρχίζει και γίνεται μικρότερο το τέρας. Ναι. Και πέφτει το άγχος, βλέπεις ότι α, έχει αστεία, όλα τα πράγματα στη ζωή έχουν αστεία. Και όταν λες και την αλήθεια σου, ναι, μπορείς να την υποστηρίξεις καλύτερα και ο κόσμος θα γελάσει, γιατί και ο κόσμος αλήθεια θέλει να ακούσει. Για να γελάσει και να μπορείς να συνδεθεί. Και είναι και μια βασική λειτουργία, ρε παιδί μου, το χιούμορ. Αυτό που λέμε, το χιούμορ είναι άμυνα. Ναι. Πώς λειτουργεί? Ότι μπορείς μια κατάσταση κακή λίγο να την αντιστρέψεις. Οπότε το να δεις την ψυχοθεραπεία, ένα αστείο πράγμα που γίνεται. Που λέμε για την αρρώστια, εγώ που έχω σκλήρινση, να εκθέσω μια πολύ αστεία πλευρά του πώς εμένα μου λειτουργεί. Και είναι και ωραίο, γιατί και εμένα με κάνει να αισθάνομαι καλύτερα. Ήταν από την αρχή εύκολο να το πιάσει ή πήρε λίγο χρόνο μέχρι να πάρεις απόσταση και να γράψεις κάτι γι' αυτό? Κοίταξε, επειδή είπα ότι είναι και για άμυνα, από την αρχή σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο, γιατί θα με βοηθούσε κιόλας το να βρω το αστείο μέσα αυτή την κατάσταση. Αλλά εντάξει, πήρε λίγο χρόνο το να καταλάβω ποιο είναι αυτό και σίγουρα να μου ισορροπήσει η όλη αυτή φάση. Βέβαια, ευτυχώς δεν ήταν καμία πολύ κακή κατάσταση, οπότε μου ήταν και κάπως πιο εύκολο το να δω τις αστείες πλευρές. Αλλά γενικά, ρε παιδί μου, πιστεύω ότι σε κακές φάσεις το να βρίσκουμε το αστείο που συμβαίνει μας βοηθάει λίγο να χαλαρώνουμε. Μπορεί όχι να τη λύνουμε την κακή φάση, αλλά όχι, να χαλαρώνουμε, να το ζούμε το λίγο καλύτερα. Ναι, ναι, ναι. Και φαντάζομαι υπάρχουν και στιγμές που γίνεται κάτι και το νιώθεις ότι αυτό θα γίνει κείμενο σε λίγο καιρό. Ναι. Ναι, αυτά έρχονται λίγο. Σου μιλάνε. Είναι ό,τι λέτε στις παραστάσεις είναι όλο 100% έχει συμβεί ή είναι διανθισμένο και λίγο με... Κοίτα, η βάση πάντα έχει μια αλήθεια. Τώρα από εκεί και πέρα, αν το φουσκώσεις και αν το πλατιάσεις και αν βάλεις και λίγο φαντασία, okay. Εντάξει, ναι. Αλλά δεν μπορείς να πατήσεις... Γιατί, συγγνώμη, περίμενε τώρα, ότι η stand-up ακούμε είναι όλα αληθινά. Όχι, η βάση μπορεί να είναι, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά δεν θέλω να πω. Δεν λες και ψέματα. Δεν κάνεις τον άλλο να γελάσει. Δηλαδή πρέπει να... Εξαρτάται, ρε. Εντάξει, οι ιστορίες που σου περνάει ως προσωπικές πολλές φορές είναι προσωπικές. Απλά έχει, ναι, αλλά... έχει διανθίσει. Συνήθως όμως αληθινή είναι η βάση. Δεν μπορείς να πατήσεις σε κάτι ψεύτικο και να... Όχι, δεν το λέω άσχημα. Δηλαδή μου φαίνεται ότι... Συνήθως στο stand-up λες πράγματα που σου έχουν συμβεί. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, μπορείς και να το πλατιάσεις και να το πας και να το τερματίσεις και να γίνει τέρμα σου ρεάλ και να φτάσεις, δεν ξέρω και εγώ πού, ότι είσαι ο Χάρι Πότερ. Αλλά θέλεις μια αληθινή βάση. Δηλαδή, ας πούμε, και μας ρωτάει, ο κόσμος του κάνει εντύπωση το μεταξύ. Λέμε, ας πούμε, λέω εγώ, είμαι 34, ξέρω, είμαι από την Πάτρα και λένε, α, μετά μου λέει, είσαι όντως. Εν τω μεταξύ, σκέψη τώρα. Αλήθεια λέμε. Σκέψη τώρα ο Γιώργος να έκανε αστείο για σκλήρυνση και να μην έχει διαγνωστεί. Πόσο άρρωστο πρέπει να είναι. Το έχουν πει όμως ότι έχει όντω σκλήρυνση. Ναι, ρε, το κατάλαβα. Ήταν τελείω, μου το έχουν πει. Έχει όντω αλήθεια. Και με έκπληξη ότι δεν το. Νομίζαμε ότι δεν έχει. Και έλεγα, εντάξει, δεν είμαι τόσο διεστραμμένο. Τι θα είχε πλάκα. Ότι γκούγκλαρα ασθένειε και είπα θα γράψω γι' αυτό. Εννοείται, απλά σου ότι ξεκινάς μια ιστορία και δεν ξέρεις θα τελειώσει. Ναι, αυτό συμβαίνει. Και εγώ έχω και ιστορίες που είναι μούφα τελείως. Δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Αλλά ένα μεγάλο ποσοστό είναι αληθινό. Δεν σου λες τα σοβαρά ζητήματα. Ναι, εντάξει.
Όταν έρχονται. Δεν τσακώθητε. Όχι, όχι. Έτσι κουβεντιάζουμε. Έτσι κουβεντιάζουμε. Όταν έρχονται. Τελευταία έρχονται και πολλοί ξένοι κομικοί στην Ελλάδα. Φαντάζομαι πάτε και σαν. Σκάουτ. Σεμινάριο. Πρέπει, πρέπει, πρέπει. Δηλαδή. Στον Ομπράιαν που είχα πάει εγώ, ήταν όλοι, όλοι οι Έλληνες κομικοί πραγματικά, το οποίο μου φάνηκε και πολύ λογικό. Σύναξη. Ναι, παιδί μου, πας να μελετήσεις. Convention. Ή να δεις τώρα να είναι κοντά στο σπίτι σου ένας κωμικός world class, τώρα είναι σεμινάριο. Και... πέρα από το ότι θες να τον δεις να γελάει, να περάσεις καλά, είναι και για σένα θα... να βλέπεις τώρα... ήρθε, είδαμε και το Bill Burr τώρα στο Ηρώδη, mm. έρχεται ο Σλος, το Μάρτι... έρχεται αρκετός κόσμος. Έρχεται σε δύο εβδομάδες δεν ξέρω πότε θα βγει ο Jim Carr. Είναι... ναι. Αυτά είναι κανονικά σεμινάρια. Γιατί βλέπεις κάποιον που το κάνει εκεί που γίνεται στον υπέρτατο βαθμό, ρε παιδί μου. Δηλαδή στην Αμερική ο άλλος μπορεί να παίζει τέσσερις παραστάσεις την ημέρα. Δεν... υπάρχει μεγάλη διαφορά, πιστεύετε, αυτή τη στιγμή. Ας πάρουμε τον καλύτερο Έλληνα κωμικό, όποιος και είναι αυτός. Με έναν top ξένο. Σε Φερλής. Ο καπετάνιος δεν είπαμε. Δεύτερος καπετάνιος. Με έναν κορυφαίο ξένο. Πιστεύετε, η διαφορά είναι, προφανώς υπάρχει, αλλά είναι χαώδης ή είναι κοντά? Και ποια είναι η κυρίως η διαφορά? Είναι σκηνική, είναι το delivery, είναι τα αστεία? Μια μεγάλη διαφορά είναι στο ότι οι κωμικοί στην Αμερική παίζουν πάρα πολύ. Mm. Δηλαδή, ένας κωμικός στην Αμερική μπορεί να παίξει σε μία μέρα 4 gigs. Mm. Ωραία. Κάτι που δεν έχουμε εδώ. Δεν το έχουμε εδώ πάρα πολύ. Εντάξει, δεν είμαστε και τόσο πολύ. Δεν είμαστε και αυτό πολύ, και δεν έχει και απλωθεί. Δηλαδή, ούτε το κοινό ακόμα είναι. Ακόμα και στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, έχει το stand-up έχει τουρισμό, ρε παιδί μου. Ναι, δηλαδή, πας στη Νέα Υόρκη, θα πας και. Σίγουρα, αν είσαι αυτή τη φάση, σίγουρα θα πας να δεις. Αν πας στην Αμερική, τώρα δεν γίνεται. Να δεις. Αν πας στο Σέλαγ, να πας στο... Αυτό δημιουργεί τελείως άλλη κατάσταση. Γιατί αν όλος παίζει τέσσερις φορές, επειδή μέσα από τη δοκιμή φτιάχνεται το να είναι καλό το κείμενο, που είναι και ο λόγος αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι μα καλά παίζετε τα ίδια. Είναι καλό που παίζουμε τα ίδια για ένα διάστημα, γιατί είναι δοκιμασμένα. Mm. Δεν θα έρθεις να δεις κάτι που πρώτη φορά στο λέω και δεν ξέρω αν είναι αστείο. Όταν άλλος παίζει τέσσερις φορές μέσα σε μία μέρα, αυτό το πράγμα κάποιος εδώ μπορεί να χρειαστεί να το καλύψει δύο εβδομάδες. Με απλά μαθηματικά είναι πολύ πιο έτοιμος, πολύ πιο καλό το υλικό του, πολύ πιο γρήγορα. Τα μαθαίνει τα απ' έξω, ναι. Είναι όχι. Πιαστήκα. Απαντάς εσύ, ναι. Δεν κατάλαβα. Μήπως είναι αν έχουμε το κιού στην παράσταση. Ή τα σκέφτες την κοινή. Κάθε φορά. Αυτό, είναι κάθε φορά άλλο. Πώς το. Δεν διαβάζεται λίγο από μέσα. Για αυτό το σχεδιασμό δεν κάνετε καθόλου. Μας ρωτάνε πολλές φορές. Και ξενερώνουν όταν το λέμε ότι είναι όλα γραμμένα. Έλα, έστω και λίγο, δε. Ναι, αυτό κάτι. Δεν βγάζεται λίγο. Είναι... το βασικό είναι ότι είναι για καλό. Γιατί σημαίνει ότι είναι δοκιμασμένο. Δεν θα... έτσι μα... έχει βγει το 9 στις 10 φορές θα γελάσεις. Μα είναι παράσταση, είναι αυτό. Ναι. Δηλαδή, αν πας σε μια παράσταση, ας πούμε, θεατρική, δεν θα... εκείνη την ώρα τα σκέφτονται και τα βγάζουν και... προφανώς. Υπάρχει κείμενο θεατρικό και έτσι είναι... ναι. Αυτό είναι ένας κωμικός μονόλογος, stand-up, με τη διαφορά ότι ξέρεις, δεν υπάρχει ο τέταρτος στίχος με το... που είναι στο θέατρο. Έχεις άμεση... επαφή με το κοινό και περιμένεις το feedback του, το γέλιο. Να ρωτήσω κάτι. Σε περίπτωση που ούτε εσύ δεν είστε. Θα το χρησιμοποιήσω πάλι σαν παράδειγμα. Ο Σεφερλής για να σα ξέρει όλο ο κόσμο. Είναι εύκολο. Έχει οξυδίσει ο Σεφερλής τρεις φορές σε ένα επεισόδιο. Θα εμφανιστεί την τέταρτη. Είναι εύκολο τι να γίνουμε ο Σεφερλής. Όχι, ρε. να ζήσει από το stand-up στην Ελλάδα έτσι όπως είναι σήμερα η κατάσταση. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, όχι. Είναι πολύ λίγα τα άτομα που μπορούν να ζουν από stand-up. Γιατί πρέπει να. Δηλαδή από το stand-up επίσης είναι και το. Κάνεις, ας πούμε, καθαρή μορφή κωμωδία, ζεις μόνο από το stand-up. Κάνεις και άλλα πράγματα. Μπορείς να κάνεις και κάποια εκπομπή, είτε στο YouTube είτε στην τηλεόραση. Θα κάνεις YouTube. Είναι και... η κωμωδία, ας πούμε, έχει πολλές μορφές που μπορείς να. Κάνεις 500 πράγματα για να μπορείς να ζεις και να. Βγάζεις ένα καλό μισθό από την κωμωδία να ζεις. Επίσης, τώρα το να ζεις πλέον
Και άνετα είναι μια μεγάλη κουβέντα. Καλά. Με 17 ευρώ το κιλό η φέτα, ας πούμε. Και τα ενίκια στα ύψη που έχει. Αυτό. Τα λέγαμε, τα λέγαμε. Τα έχει γράψει εδώ ο Γιώργος. Τα λέγαμε. Αλλά αυτό είναι ο στόχος, φαντάζομαι. Θα θέλαμε. Ναι, θα θέλαμε. Εντάξει. Βέβαια, πηγαίνει πολύ καλύτερα για να λέμε και όλη την αλήθεια. Δηλαδή, πλέον υπάρχουν αρκετοί κωμικοί που ζουν κανονικά μόνο από αυτό. Και όντως γίνεται πολύ πιο γνωστό το είδος. Είναι πλέον πολύ κωμικοί που είναι κανονικά πολύ αναγνωρίσιμοι. Όχι εμείς. Με εκπομπές στην τηλεόραση, όχι, ναι, γιατί έχει γίνει πιο μας η κατάσταση από ότι ήταν όταν μεγαλώναμε, γιατί δεν είμαστε και μακριά. Σας ρίχνουμε μια πενταετία, αλλά θέλω να σου πω και εμείς τα 90's μεγαλώσαμε. Δεν υπήρχε στην τηλεόραση τότε. Ο Σίλας υπήρχε. Και δεν υπάρχει, και ανεξαρτήτως του. Ο Σίλας δεν υπήρχε γενικά σαν. Όχι, αυτό δηλαδή, ακόμα και ο Σίλας προσπαθούσε να κάνει και άλλα πράγματα. Δεν έκανε αυτό. Ναι, αλλά αυτό που έβλεπε ένα παιδί 16-17 χρονών και είχε χωρίς ίντερνετ έτσι, και χωρίς παραστάσεις από το εξωτερικό για το τι είναι το stand-up comedy. Ναι, τι ήταν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που, επίσης, αυτό που λες τώρα. Μπαίνεις στο YouTube και υπάρχουν 30 special από κωμικούς εδώ στην Ελλάδα. Και επίσης υπάρχει και το Netflix που πλέον μπορείς να. Δεις πολύ κωμωδία και... Αλλά και το ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλά special στο YouTube και να πούμε στον κόσμο που μας ακούει να μπει να δει special, το οποίο είναι... έχει αρκετά special βασμένα αυτή τη στιγμή στο YouTube. Και στο Netflix και γενικά. Πολύ πράγμα. Ναι, και στο YouTube επειδή είναι πολλά Ελλήνων. Πολλά που... από Έλληνες κομικούς. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό... Ποιο, έλα, προτείνεται από ένα ο καθένας. Από ένα ο καθένας. Όλα. Ναι, έλα, μην είστε τώρα αποστάκηδες. Δεν είσαι αποστάκηδες, απλά δεν θέλουν να ξέρεις τώρα. Όχι, ρε εσύ. Μα σαπορτάρουν όλα. Δηλαδή, σιγά. Πόσο χρόνο πετάς στη ζωή σου. Μία ώρα είναι το κάθε special. Ισχύει. 30 special. 30 ώρες. Σιγά. Μία μέρα και κάτι. Σιγά. Εντάξει, πόσες σειρές έχουμε δει στο Netflix, Παναγία μου, τώρα τι το έκανα αυτό. Καλά, ναι. Τα μάτια μας. Εδώ βλέπουμε βίντεο με γάτες. Ας δούμε ένα special. Εννοείται. Πάντως, βλέπω ότι γενικά και με αφορμή αυτό, ο χώρος του stand-up στην Ελλάδα είναι δεμένος. Δηλαδή, υπάρχουν παρέες, υπάρχουν. Πάει ο ένας στις παραστάσεις του άλλου. Γνωριζόμαστε και όλοι μόνο μεταξύ μας τώρα. Και... Εντάξει, με κάποιους τώρα είσαι πιο κοντά, θα κάνεις παρέα, με κάποιους λιγότερο, αλλά μια παρέα είμαστε. Ναι. Όχι, βλέπω αυτό και support, δεν βλέπω δηλαδή. Ναι. Όχι, υπάρχει πολύ αλληλεγγύη και συλλογικότητα, όντως. Και δεν... βοηθάει το ότι δεν είμαστε πάρα πολλοί. Οπότε. Ακόμα, κάπως... εντάξει. Ναι, αλλά γνωριζόμαστε οι περισσότεροι, τέλος πάντων. Και βγαίνει και πιο. Και... Λες περισσότεροι, τις γυναίκες δεν τις βάζετε στο παιχνίδι. Γιατί έχουμε και πολύ. Δηλαδή, πολύ πάρα πολύ καλές γυναίκες. Πάρα πολύ καλές γυναίκες. Καταρχάς, έχουμε την Βασίλισσα του είδους, Κατερίνα Βρανά. Δηλαδή... Τρομερή, ναι. Ναι. Αν υπάρχει κωμικός στην Ελλάδα που μπορεί να πει ότι επειδή εγώ διεθνώς κάνει το πράγμα, είναι Κατερίνα Βρανά, είναι τρομερή. Όχι, το είπα γιατί έτσι έχουμε μάθει να μιλάμε. Στα 90's μεγαλώσαμε. Σαρώνει δεύτερη φορά. Μην απαντάς. Μην απαντάτε στις προκλήσεις. Μην πετάτε μέσα στο κήπεδο. Όχι, ναι, και έχουμε και πολλά πιτσιρίκια πλέον που το ξεκινάνε από νωρίς. Δηλαδή, που έχουμε φέρει εδώ και το Σπύριο, το Φλόρο. Εντάξει, μεγάλο κάτω, 25 χρόνια έχει πάει. Την Νικητέα που είναι 23. Ναι, ναι. Το οποίο φαντάζομαι είναι μεγάλο βαντάζ να ξεκινάς. Τα παιδιά παίζουν δηλαδή, και αυτοί 5-6 χρόνια. Ναι, δηλαδή σκέψου όταν είναι τα παιδιά αυτά στην ηλικία σας θα έχουν 15 χρόνια στις πλάτες τους. Παλέμαχοι. Παλέμαχοι, να κρεμάσουν τα μικρόφωνα. Μα είναι μια γενιά που μπορεί να δει πολύ stand-up. Mm. Τώρα... Εγώ, ας πούμε, ήταν για πόσα χρόνια έβλεπα μόνο ο Παύλο Φρανσίσκο. Αυτό το κλασικό που Παύλο Φρανσίσκο και εγώ έβλεπα. Φωνές, ναι. Φοβερός. Και Τζεφ Ντάνχαμ που είχε τις κούκλες και έκανε επίσης φωνές. Που δεν ήταν και τελείως pure stand-up. Με την έννοια του βασιζόταν πολύ στη μίμηση. Τώρα απλά έχει παντού. Μπορείς να δεις άπειρο υλικό. Οπότε είναι και πολύ λογικό και είναι και πάρα πολύ ωραίο γιατί γενικά το πιάσουν από νωρίς. Και τρομερή και ο Σπύριος και η Δήμητρα. Εντάξει, ναι, όχι τα παιδιά. Και... Να πάτε να τους δείτε. Πρώτα θα έρθουμε σε εσάς, αφού σας ευχαριστήσουμε. Θα ξαναπούμε κάθε Τετάρτη στο Rockwood πάνω από όλα άνθρωποι. Σίγουρα για όλο τον Νοέμβρη. Σίγουρα για όλο τον Νοέμβρη, Τετάρτες. Μετά να πάνε καλά τα πράγματα. Και... Αν έρθει, θα συνεχίσουμε. Ελπίζουμε Δεκέμβρη. Αν δηλαδή πάρουμε και καλό feedback από το κοινό και μας πει μπράβο, πες το σε βρελί. Έλα, για σένα ήταν.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ δεσμεύομαι, θα πάω. Θα πάμε. Θα έρθουμε σίγουρα. Μία Τετάρτη που δεν έχει Champions League ή Ευρωλίγκα. Τέλεια. Θα έχουμε κενές χαρακές με τα ονόματά σας. Την επόμενη. Για Τετάρτη του Ιούνιου. Όχι, δεν έχει. Του Νοέμβρη, του Νοέμβρη. Κατάλαβα. Είναι σαν το. Λοιπόν, θα πάμε για καφέ. Όχι. Δεσμευόμαστε γιατί εντάξει τώρα. Γνωριστήκαμε, είναι σε. Πέρα, θα γίνουμε φίλοι δηλαδή, έτσι. Κάτσε, θα δούμε την παράσταση πρώτα. Βιάστηκα. Λίγο παιδιά, ενθουσιάζομαι, έτσι. Καλό, συγγνώμη, αυτό είμαι. Αυτό του γνώρισε σήμερα και του συμπάθησε. Ναι, πραγματικά. Ναι, να τι έγινε. Ωραία, ας κλείσουμε έτσι, ναι. Δηλαδή, βρείτε τα, πείτε. Να σου πω κάτι, ήρθα στην Αθήνα και έχω γίνει καλύτερο άνθρωπο, μάλλον. Αυτό είναι. Είστε φίλοι τώρα, είστε συνάδελφοι. Είμαστε. Τι είμαστε? Συνοδοιπόροι. Α, δεν μένετε μαζί? Όχι, περίπου. Είναι αυτή η φάση που σου αναγκοινώνει ποια είναι η σχέση, έχουμε σχέση ή όχι. Τι γίνεται, απλά βγαίνουμε. Να σου πω, κάνεις παράσταση και με άλλους εσύ ή μόνο, είναι αποκλειστικό με το? Όχι, πλέον. Εντάξει, δεν χρειάζεται να τα λέμε όλα τώρα. Τα υπόλοιπα στο Rockwood. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμάς μας ακούτε σε Apple, Google, Spotify και στο One Man. Θα είμαστε εδώ πάλι την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.